Αναστάτωση υπήρχε τα προηγούμενα 24 ώρα στην Ιρίτα και γενικά στο Δήμο Βυσσαλτίας για το πιθανό κλείσιμο υπηρεσιών στην περιοχή. Κτηματολόγιο, ειρηνοδικείο, υποθηκοφυλάκιο και υποκατάστημα Εθνικής Τράπεζας φέρεται να έβαζαν λουκέτο. Μάλιστα για το κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, ο Δήμαρχος Βυσσαλτίας Αθανάσιος Μασλαρινός επικοινώνησε με τη Διευθύντρια του καταστήματος και τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και έλαβε την επίσημη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Το κατάστημα δεν κλείνει, θα λειτουργεί κανονικά για την εξυπηρέτηση των πολιτών και επαγγελματιών, προσθέτοντας πως δεν γνωρίζουν από πού έχουν εκπορευθεί τα όσα διαδόθηκαν. Ο Δήμαρχος, Αθανάσιος Μασλαρινός, μιλώντας στην Ελένη Μωραήτη και στην εκπομπή κάθε μεσημέρι, διαβεβαιώνει τους δημότες ότι η Δημοτική Αρχή είναι αντίθετη με οποιοδήποτε απόφαση απομάκρυνσης γραφείου εξυπηρέτησης υπηρεσίας από την έδρα του Δήμου και με κάθε μέσο που διαθέτει θα προστατεύσει τα συμφέροντα των πολιτών και των επαγγελματιών της περιοχής. Η Δημοτική Αρχή δεν θα επιτρέψει την ερήμωση της περιοχής και την απώλεια χρημάτων από την τοπική κοινωνία, δήλωσε ο κ. Μασλαρινός. Ούτε το κτηματολόγιο κλείνει, ούτε καμία άλλη υπηρεσία κλείνει. Κατά κάποιο περίεργο, όλα αυτά και... κατά κάποιο περίεργο τρόπο, ναι. Δεν ξέρω πώς κυκλοφόρησαν αυτές οι φήμες και από πού εκπορεύονται, όμως τίποτα από όλα αυτά δεν είναι αλήθεια. Και να εξηγούμαστε. Το κτηματολόγιο πήρε μια απόφαση, το Διοικητικό Συμβουλίο του Κτηματολογίου πήρε μια απόφαση της 13 Τρίτου ότι κάποια γραφεία τα οποία του κοστίζουν ακριβά, δεν του είναι αναγκαία, θα τα διακόψει. Μεταξύ αυτών ήταν και το... κτηματογραφικό γραφείο της Νιγρίτας. Μετά όμως από ενημέρωση που έκανα προς τους βουλευτές του νομού όλων των παρατάξεων, ναι, εμπαρεξηγούμαστε, και την επικοινωνία προσωπικά που είχα με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Σταθάκη, με τον κύριο Κατσαρό και άλλους, καταφέραμε τελικά το κτηματολόγιο να παραμείνει στη Νιγρίτα, όμως με τη μόνη υποχρέωση ότι ο Δήμος θα παραχωρήσει δωρεάν το οίκημα στο οποίο στεγάζεται αυτή τη στιγμή. Όπως επίσης φήμες είναι και το κλείσιμο της Εθνικής Τράπεζας και πρέπει να το πούμε για να τονίσουμε, να μην ανησυχεί ο κόσμος ο οποίος συνδιαλέγεται με την Εθνική Τράπεζα, θα συνεχίσει κανονικά το κατάστημα της Εθνικής να λειτουργεί, όπως και το ειρηνοδικείο και όλα αυτά.